Στην αντίπαλο κατώτερο, το σχόλιο σου, οι πρώτες εντυπώσεις από το πρώτο παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν θέλαμε να σου υποτιμήσουμε. Θέλαμε να είμαστε σοβαροί, να παίξουμε το παιχνίδι σοβαρά, να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το παιχνίδι για μας. Και νομίζω πως παίξαμε σε αρκετά σημεία καλό μπάσκετ και πήραμε αυτή τη διαφορά. Γιάννη, και βελτιωθήκαμε. Στο πρώτο δεκάλεπτο η άμυνα δεν είχε την ένταση που θέλαμε. Και όλα τα παιδιά μπήκαν στη μάχη για να πάρουν ανάσα αυτοί που θα παίξουν περισσότερο όταν πρέπει. Αλλά και κάναμε διορθώσει το παιχνίδι μα όταν αυτοί μα έβαλαν τα όποια προβλήματά του. Εσύ τι βαθμό βάζει στη συμπεριφορά μα, την καθαρά αγωνιστική στο παρκέ? Εντάξει, δεν υπάρχει συγκεκριμένο βαθμό. Νομίζω βελτιωθήκαμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όπω είπε. Παίξαμε καλύτερα όσο περνούσε το παιχνίδι, κυρίω αμυντικά ανεβάσαμε την άμυνά μα και βάλαμε πολλά καλάθια. Νομίζω αυτό είναι το. Ο τρόπος που παίζει αυτή η ομάδα και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Γιάννη, είναι δεδομένο ότι αν η Εθνική περάσει και παίζει την επόμενη φάση, που είναι και το πιθανότερο ενδεχόμενο, θα είναι μεγάλη διαφορά επίπεδου και ανταγωνισμού στα μάτια που θα κρίνουν τα πάντα. Πόσο εύκολα να προσαρμοστεί η ομάδα από εύκολα παιχνίδια και κατά ψέματα σε πολύ δύσκολα? Σίγουρα, εντάξει, θα είναι πιο δύσκολα παιχνίδια, αλλά εμείς προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτά τα παιχνίδια δεν πρέπει να τα αποτιμάς και πρέπει να δίνεις τα πάντα για να τα κερδίσεις. Και εμείς το κάναμε αυτό σήμερα, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και κοιτάμε τώρα μόνο το επόμενο παιχνίδι που είναι το Μεξικό. Πώς αισθάνεσαι που πήρες το χρήσμα σε επίσημο παιχνίδι? Εντάξει, πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος, συνδυάστηκε με νίκη, όλα καλά και συνεχίζουμε. Γιάννη, ο πατέρας σου.